Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτή την κουβέντα μια εβδομάδα μόλις μετά τις τουρκικές εκλογές. Είχαμε την χαρά να βρισκόμαστε στην Τουρκία λίγες μέρες πριν τις εκλογές, κατά τη διάρκεια των εκλογών και την επόμενη μέρα μαζί με τον Παύλο τον Αντωνόπουλο. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην εργατική δέσκη Νέας Μύρνης και θέλουμε να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το κλίμα που υπήρχε στην Τουρκία, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις σας και μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε να μπορέσουμε και εμείς να δούμε πώς χαρακτηριστικά και πράγματα που συμβαίνουν στην άλλη μεριά του Αιγαίου σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, πώς αυτά τα πράγματα δείχνουν ίσως και μία κατεύθυνση για την επόμενη μέρα στην περιοχή μας και τα χαρακτηριστικά που θα πάρει και η μάχη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά πολύ περισσότερο για τον ίδιο τον κόσμο, τον λαό, την εργατική τάξη στις δύο μεριές του Αιγαίου, για τον κόσμο αυτόν ο οποίος πλήττεται, βομβαρδίζεται και δίνει τη μάχη για την επιβίωση και για, δικαιώματά του, και για τα δικαιώματά του. Η Τουρκία βρέθηκε σε μια εκλογική διαδικασία από τον Ερντογάν, καθώς την προηγούμενη περίοδο, οι προηγούμενες εκλογές που είχαν γίνει κάποιους μήνες προηγουμένως, δεν είχαν τελεσφορήσει για να βγάλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως ήθελε ο πρόεδρος Ερντογάν με το κόμμα στο οποίο ηγείται ο Νταβούτογλου, με τα νότια της Τουρκίας να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, την Συρία, και με την πραγματικά άμεση παρουσία της Τουρκίας σε αυτόν τον πόλεμο, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το κρύψουν, και πολύ περισσότερο για το πώς και με ποιο τρόπο και η ίδια η Τουρκία πώς την επηρεάζει αυτός ο πόλεμος στο νότιο κομμάτι της, στο κομμάτι με τους Κούρδους. Εδώ πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι είναι κοινό μυστικό όλων ότι στρατόπεδα του ISIS βρίσκονται στα νότια της Τουρκίας, ότι οι κούρδικες δυνάμεις οι οποίες μάχονται κατά του ISIS είναι δυνάμεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το PKK, το οποίο δρά στην περιοχή της Τουρκίας, και φυσικά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που αφήνει αδιάφορο το τουρκικό κράτος, το οποίο θεωρεί ότι σε μια ενιαιότητα αυτή η μάχη και αυτή η αντιπαράθεση μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την ίδια την ενότητα του τουρκικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι η κυβέρνηση Ερντογάν προσπάθησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτήν να διαπραγματευτεί το ρόλο της απέναντι στο κράτος του Άσαντ στη Συρία και να μπει στην συζήτηση για το μεγάλο προσφυγικό ζήτημα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές η Μέρκελ πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, συναντάει τον Ερντογάν όπου καθίσανε στους χρυσοπίκλητους θρόνους και με ένα πάρα πολύ εύσχυμο αλλά επιδεικτικότατο τρόπο μοίρασε κάποια εκατομμύρια ευρώ στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο Ερντογάν, δίνοντάς του αβάντα για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης Νταβούτογλου και το πώς θα μοιραστούν αυτά τα εκατομμύρια στην αυτική τάξη της Τουρκίας. Πηγαίνοντας εκεί πέρα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε η ελληνική αποστολή απαρτιζόταν από ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε πολιτικές οργανώσεις, κινήματα
δικηγόροι και δημοσιογράφοι, άνθρωποι οι οποίοι καλέστηκαν από το ΧΑΤΕΠΕ, το φιλοκουρδικό κόμμα, το κόμμα των λαών της Τουρκίας, ένα κόμμα το οποίο στις προηγούμενες εκλογές πήρε γύρω στο 13,5%, έσπασε το όριο του 10% που το βάζει μέσα στην Βουλή, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους μας, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι το τουρκικό κράτος είχε δώσει μια πάρα πολύ σκληρή μάχη εναντίον του. Αυτή η σκληρή μάχη συνεχίστηκε στην πραγματικότητα με σε δύο κέρδη τιμές. Πρώτη ήταν η βομβιστική επίθεση που έγινε στο Σουρούτς και το δεύτερο ήταν μια εβδομάδα πριν, 15 μέρες πριν τις εκλογές στην Άγκυρα, με μια τρομερή βομβιστική επίθεση που έγινε σε μια ειρηνική διαδήλωση, σε μια διαδήλωση η οποία ήθελε να διατυμπανίσει την ειρήνη μεταξύ των λαών, να διατυμπανίσει την θέση των λαών της Τουρκίας κατά του πολέμου, με πάνω από 100 νεκρούς, μια βομβιστική επίθεση που όπως όλα δείξανε τις επόμενες μέρες, είχε πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το ίδιο το τουρκικό κράτος, το οποίο έκανε τα πάντα για να τα αποσιοποιήσει, έκανε τα πάντα για να μην εμποδίσει αυτή την μάχη και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτή την έκρηξη και τους νεκρούς, φτιάχνοντας ένα καθεστώς ασφάλειας και τρομοκρατίας. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι απαγορεύτηκαν συγκεντρώσεις, απαγορεύτηκαν δημιουργήθηκε ένα κλίμα πάρα πολύ έντονο, με αυτονομοκρατία τεράστια, με το στρατό να βρίσκεται παντού, με τον κόσμο να πιστεύει από τη μια μέρα στην άλλη ότι θα γίνει και μια επόμενη βομβιστική επίθεση, να φοβάται το φιλοκουρδικό κόμμα να κάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις για να μην υπάρξουν κι άλλα θύματα σε αυτές τις συγκεντρώσεις και παράλληλα να θάβει τους νεκρούς του. Σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση, το κράτος του Ερντογάν έκλεισε αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνέλαβε και άρχισε τις διώξεις εναντίον όσων είχαν μια σκληρή τοποθέτηση απέναντι στο κράτος του και ασκούσαν σκληρή κριτική απέναντί του. Εμείς λοιπόν φτάσαμε εκεί πέρα, αντιμετωπίσαμε, είδαμε μια πάρα πολύ σκληρή στάση, καταρχήν κατά κάποιο τρόπο μια μονοκρατορία της εμφάνισης του Νταβούτογλου και του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπήρχε με κάποιο τρόπο το οτιδήποτε διαφορετικό, ήταν πάρα πολύ μικρό στην εμφάνισή του. Η αυτονομοκρατία ήταν πάρα πολύ έντονη και πραγματικά υπήρχε ένα κλίμα φόβου σε όλο τον κόσμο. Συναντηθήκαμε με απεργούς στην Καραμοβία, οι οποίοι και με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στα ναυπηγεία, μαζί με συντρόφους από την Τουρκία, οι οποίοι μας πήγαν εκεί πέρα από το Δημαρχικό Εργατικό Κόμμα Τουρκίας, είδαμε, μας περιγράψανε τους όρους με τους οποίους δουλεύουν, οι οποίοι είναι άθλοι, και φάνηκε και στα δικά μας μάτια ότι αυτή η ιστορία της συμπίωσης των εργατικών μισθών, της προσπάθειας της μεγαλύτερης απόσπασης υπεραξίας από τους εργαζόμενους, είναι μια διαρκής μάχη η οποία γίνεται στην Τουρκία και με το κλίμα το οποίο δημιουργείται φαίνεται ότι αυτό το καθεστώς οξύνεται ακόμα περισσότερο. Τρομοκράτηση σε όποιον ζητάει δικαιώματα, απολύσεις, εκβιασμοί, απειλές για τη σωματική ακεραιότητα μελών των οικογενειών τους και παράλληλα μία τεράστια μάχη να μην υπάρχει αλληλεγγύη. Όποιος δηλαδή είναι αλληλέγγυος, θα τον δούμε, θα τον απολύσουμε, θα τον διώξουμε κτλ.
Τις επόμενες μέρες βρεθήκαμε στην άλλη άκρη της Τουρκίας, στα βάθη της Ανατολίας, στα σύνορα με το Ιράν και την Αρμενία στην πραγματικότητα, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Κουρδιστάν, στο Άγκριτ. Θέλω να σας πω, συναντηθήκαμε εκεί με την ομάδα παρατηρητών που είχε έρθει από την Καταλωνία και βρεθήκαμε εκεί με βουλευτές από το ΧΑΔΕΠΕ. Μοιραστήκαμε απόψεις μαζί τους για το πώς περιμένανε τις εκλογές, για την επίθεση που δέχτηκαν και οι ίδιοι από το κράτος του Ερντογάν. Αυτό που δεν μας είπανε την πρώτη μέρα και εκείνο το βράδυ ήταν ότι τις τελευταίες μέρες και εκείνο το βράδυ πάρα πολλά στελέχη του ΧΑΔΕΠΕ συνελήφθησαν από τις τουρκικές δυνάμεις. Την επόμενη μέρα η ελληνική αποστολή μεταφέρθηκε στο Ίγκρ, είναι μια πόλη που πραγματικά, μάλλον τη λέω λάθος, Ίγκρ, όπως τέλος πάντων, υπάρχουν σύντροφοι που ξέρουν ελληνικά και τα ξέρουν καλύτερα να τα πούνε αυτά. Δεν έχει σημασία πώς την λένε, σημασία έχει πήγαμε. Είναι στα σύνορα, είναι στους πρόποδες του Αραράτ, 2 ώρες δρόμος από το Άγκρι που βρισκόμασταν. Οι άνθρωποι που μας υποδεχτήκαν από το κόμμα του ΧΑΔΕΠΕ ήταν εξαιρετικά θερμοί, υποδεχόμενοι ανθρώπους που ήρθαν από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Η αποστολή μας συνοδεύτηκε από 2 Τούρκους συντρόφους από το ΔΥΠ, από το Ευαθυντικό Κόμμα Τουρκίας, οι οποίοι μας βοηθήσαν πάρα πολύ και στη γλώσσα και στις επαφές που είχαμε εκεί πέρα. Θέλω να σας μεταφέρω με έναν τρόπο πριν αρχίσει ο Παύλος να σας μεταφέρει και αυτός κάποια πράγματα για το αυτό που συναντήσαμε εκεί. Η αστυνομία σταματούσε τον κόσμο που πήγαινε να ψηφίσει, ζητώντας προστοιχεία, πριν καν φτάσει στα εκλογικά κέντρα. Την ώρα που έμπαινε στα εκλογικά κέντρα, του ζητούσε πάλι τα χαρτιά του. Μέσα στα εκλογικά κέντρα υπήρχαν άβρες της αστυνομίας και καμιόνια της στρατοχωροφυλακής, μικρά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Στρατοχωροφυλακή με τα όπλα μέσα στα εκλογικά κέντρα, η οποία συνέχιζε όποιον δεν της άρεσε να του ζητάει τα στοιχεία, να τον καθυστερεί, να του δημιουργεί προβλήματα. Και μέσα στα εκλογικά τμήματα πάλι να υπάρχει η έντονη παρουσία της αστυνομίας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο για μας ότι ένα τέτοιο σκηνικό που το τουρκικό κράτος, η κυβέρνηση, το κράτος Ερντογάν έλεγε ότι διαφυλάται τον νόμο και την εκλογική διαδικασία σε μια περιοχή όπως είναι το Κουρδιστάν, που έχει μια μεγάλη ιστορία αντιπαράθεσης με το τουρκικό κράτος, για δικαιώματα, για δημοκρατία, για καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Ελάχιστοι, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στο παρελθόν έρθει σε αντιπαράθεση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι όποιος έχει έρθει σε αυτή την αντιπαράθεση, σε αυτή τη σχέση και σε αυτή την ρήξη με το τουρκικό κράτος, πόσο δύσκολο του είναι να πάει εκεί και να το ζητάνε για τα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπλέξει. Λοιπόν, στο πρώτο εκλογικό κέντρο του συνειδιάσαμε και βγήκαμε μέσα. Οι άνθρωποι μας υποδεχτήκαν με τεράστια χαρά, πήραν πάρα πολύ μεγάλο θάρρος. Και η δική μας, ο δικός μας ρόλος, καλώς ήρθατε. Καρακλίτσα. Λοιπόν. Μέλος του ΕΜΕΤ, δημοσιογράφο, σύντροφο από Τουρκία. Θέλουμε να κοιτάξουμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο το θάρρος που πήραν οι άνθρωποι οι οποίοι μας βλέπαν. Στο επόμενο εκλογικό κέντρο δεν ευνηδιάσαμε κανένα. Ξέρανε πως είμαστε εκεί. Η στρατοχωροφυλακή ήταν εκεί. Η στρατοχωροφυλακή μας σημάδευε με τα όπλα της. Η αστυνομία μας σημάδευε, ήταν εκεί έτοιμη για οτιδήποτε χρειαζόταν με τα γκλόβ απ' έξω. Θέλω να σας πω 2 σκηνές οι οποίες μου κάνανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πρώτον, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μας σημαδέψουν. Έτσι.
Η κυβέρνηση Ερντογάν είχε βγάλει την προηγούμενη μέρα ανακοίνωση που έλεγε ότι δεν θα δεχτεί τους ξένους παρατηρητές. Η αστυνομία είπε ότι εμείς φυλάττουμε την νομιμότητα που μας ορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, άρα δεν θα συμφωνούμε να περάσει μέσα. Ακόμα και αν δεν κάνει τίποτα, δεν ήταν και φοβερά πράγματα αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θετοφοροφυλακοί σε αυτές τις περιοχές έχουν συνηθίσει να λειτουργούν με άλλους όρους. Μας σημαδέψανε τα όπλα τους, βγάλανε τα γκλοπ τους. Πιστεύω ότι οριακά στο πρώτο σχολείο που πήγαμε και δεν μας επιτρέψανε, δεν μας προσήγαγαν. Και υπάρχει μια σκηνή που είναι χαρακτηριστική, ότι την ώρα που μας βγάζουν καροτσάκι, σκούπα ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το από το εκλογικό κέντρο, γυναίκες από το Κουρδιστάν μπήκαν ανάμεσα σε εμάς και την αστυνομία με σκοπό να μας προφυλάξουν. Από την όποια επίθεση μας έκανε σε ένα διαταμένο κλίμα οι αστυνομικές αρχές. Στο επόμενο σχολείο που πήγαμε, συναντήσαμε το ίδιο σκηνικό, με την αστυνομία να μας επιτρέπει όχι ούτε καν να μπούμε στο προάβλιο χώρο του σχολείου, το ίδιο πράγμα. Πηγαίνοντας στα σχολεία, καταφέραμε και διαπιστώσαμε βέβαια ότι μας ακολουθούσαν και πέρα από τις αστυνομικές δυνάμεις μας ακολουθούσαν κι άλλοι. Κάποιοι αυτούς που μας ακολουθήσαν ήταν και οι γκριζλίκοι, οι οποίοι ήταν πολύ, πώς το λένε, επαρμένοι, που βρεθήκανε Έλληνες στα βάθη της Ανατολίας να ελέγξουν την εκλογική διαδικασία, πολύ περισσότερο που υπήρχαν σύντροφοι Κούρδοι μαζί μας, οι οποίοι δείχνανε κιόλας την εκπομπή. Δεν το κρύβανε. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, μια περιγραφή αυτού του πράγματος, αυτή η αντιπαράθεση ηλεκτρική που εμείς δεν καταλαβαίναμε τι ακριβώς λεγόταν, αλλά φαινόταν η έντονη αντιπαράθεση, οδήγησε το βράδυ σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Μάλλον, να πω ακόμα ένα πραγματάκι. Συναντήσαμε σε ένα σχολείο που πήγαμε λοιπόν, συναντήσαμε έναν από τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΝΤΕΠΕ, ο οποίος μας μετέφερε και ένα διαφορετικό κλίμα από το τι γίνεται μέσα στα εκλογικά κέντρα, με πρακτικά, εκλογικά πρακτικά να είναι υπογεγραμμένα από αυτούς που διαπραγματίζουν την εφορευτική εκτροπή, αλλά εν λευκό, για να συμπληρωθούν μετά από αυτούς όπως θα θέλανε, με μια συζήτηση για το πώς θα μεταφερθούν οι σάκοι με τις ψήφους για την καταμέτρηση και μετά την καταμέτρηση, έτσι ώστε να υπάρχει μια διαδικασία και να μην εξαφανιστούν ποιοι θα τις μεταφέρουν, πώς θα τις μεταφέρουν, πώς εξασφαλίζεται δηλαδή ότι μετά την καταμέτρηση κατά την καταμέτρηση δεν θα γίνει νοθεία. Αν με ρωτάτε σήμερα να σας πω, είμαι βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στα βάθη της Ανατολίας, χωρίς να γνωρίζω τι γίνεται στις πιο μεγάλες πόλεις, να μην γίνει νοθεία. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ό,τι και νοθεία να γίνει, το κλίμα τρομοκρατίας είναι η μεγαλύτερη νοθεία των εκλογών που υπάρχει, όταν ο κόσμος φοβάται ακόμα και να ασκήσει το δικαίωμά του. Όταν τον ελέγχουν διαρκώς, όταν τον σημαδεύουν και με έναν τρόπο του δίνουν να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, όπως το θέλουν εκείνοι. Θα μιλήσουμε και αργότερα για διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι η συζήτηση για την Τουρκία την επόμενη μέρα των εκλογών είναι πολύ μεγάλη. Το αποτέλεσμα ήταν καταθλιπτικό και για τους ανθρώπους που ήμασταν μαζί. Το HDP παρά την τρομοκρατία κατάφερε να μπει στη Βουλή. Έπεσε περισσότερο από ό,τι υπολογίζαν οι άνθρωποι που ήμασταν μαζί σε ποσοστό. Κανείς τους δεν περίμενε όμως ότι θα βγάλει ο Ερντογάν αυτοδυναμία. Και το νέο σύστημα που υπάρχει και το νέο κράτος και η νέα κυβέρνηση που δημιουργείται φτιάχνει όλους τους όρους έτσι ώστε η κυβέρνηση, έτσι ώστε ο Ερντογάν να εξαγοράσει πραγματικά βουλευτές για να μπορέσει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση, να πάρει μεγαλύτερες εξουσίες και να γίνει αυτό το οποίο ήθελε από την αρχή,
ένας σουλτάνος στην πραγματικότητα και να έχει εξουσία και να αποκτήσει υπερεξουσίες σε αυτή την περιοχή. Δεν κατάφερε να μείνει το ΧΑΝΤΕΠΕ, το φιλοκουρδικό κόμμα, εκτός Βουλής. Η Γκρίζη Λύκη, το ΜΕΧΑΠΕ, έπεσε και αυτό πολύ σε ποσοστό. Αν και παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό από το φιλοκουρδικό κόμμα, βγάζει λιγότερους βουλευτές, γιατί είναι το εκλογικό σύστημα της Τουρκίας έτσι, όπου μοιράζονται οι βουλευτές ανάλογα την περιοχή και ανάλογα τις ψήφους. Έχει λιγότερους βουλευτές στο τουρκικό κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, διαμορφώνεται μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για την εργατική τάξη Τουρκίας, για τους Τούρκους και Κούρδους, για όλους τους λαούς της Τουρκίας, κατά τη γνώμη μας, και πολύ περισσότερο βλέποντας ότι η ιστορία στη Συρία θα οξυνθεί, το κύμα των προσφύγων θα μεγαλώσει και η αντιπαράθεση που θα γίνει στην περιοχή της Συρίας με την Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον λαό του Κουρδιστάν, δεν θα υποχωρήσει καθόλου, θα υπάρξουν πάρα πολλές επιθέσεις, θα υπάρξει μεγάλη καταστολή, θα υπάρξει καταστολή στο κίνημα που ζητάει και διεκδικεί δικαιώματα των Τούρκων και Κούρδων, των λαών της Τουρκίας, που ζητάει σε αυτή την περίοδο που υπάρχει μια τεράστια δομική κρίση, να ζήσει με καλύτερους όρους, ενώ η κυβέρνηση Ερντογάν υπόσχεται στο κεφάλαιο, στις επιχειρήσεις, στρωμένο κόκκινο χαλί, ειρήνη, καταστολή σε όποιον σηκώσει κεφάλι και διεκδικήσει. Παύλο, συγγνώμη που μίλησα τώρα αρκετή ώρα, θα μιλήσω περισσότερο συνέχεια.